αφού ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των καθαριστικών του ΕΜΦΙΑ, επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι ο ΕΜΦΙΑ πλέον είναι μειωμένος κατά 34% σε σχέση με το 2018, ενώ παράλληλα σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για διορθώσεις που αφορούν το φετινό ΕΜΦΙΑ σε περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αφού έλαβαν στα χέρια τους το καθαριστικό του ΕΜΦΙΑ, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν λάθη είτε παραλήψεις. Ποιες μπορεί να είναι αυτές, είτε μία λάθος δήλωση τετραγωνικών μέτρων, είτε έχει δηλωθεί κάποιο ακίνητο, δεν έχει δηλωθεί κάποιο ακίνητο το οποίο μεταβιβάστηκε στο σύνολό του ή μέρος του εμπράγματος δικαιώματος εντός του έτους 2022. Όλες αυτές οι διορθώσεις θα μπορέσουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες που απαιτείται να τις κάνουν, να τις ολοκληρώσουν έως 30 έκτου, από σήμερα έως 30 έκτου. Σε πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν τρία νέα μέτρα. Το ένα είναι το Youth Pass, πρόκειται ουσιαστικά για ένα δώρο σε όσους συμπληρώνουν τα 18 έτη που θα αποκτήσει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Θα είναι ένα voucher 150 ευρώ που θα μπορεί ο νέος να το καταναλώσει είτε σε υπηρεσίες πολιτισμού είτε σε ταξίδια σε τουριστικές υπηρεσίες. Υπήρξε πέρυσι για πρώτη φορά, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, το μέτρο πλέον θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Παράλληλα εξήγηλε μία αύξηση στο επίδομα παιδιών για τους δημοσίους υπαλλήλους κλιμακωτή ανάλογα τον αριθμό των παιδιών, ενώ εξήγηλε αυξήσεις πέραν της συγκεκριμένης αύξησης και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Μέτρα που κρίνονται εξαιρετικά θετικά, δεν ξέρω αν είναι αρκετά, όμως είναι ένα πρώτο βήμα αποκατάστασης της μισθολογικής κατάστασης στους δημοσίους υπαλλήλους, που να υπενθυμίσουμε ότι μετά τις μειώσεις που δέχτηκαν βία το 2012 δεν έχει προκύψει καμία αύξηση στους μισθούς τους. Ενώ ήδη έχουμε πιάσει το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου και οι φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώνονται στις 36, έχει υποβληθεί μόλις το 10% των φετινών φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Άρα λοιπόν απομένουν 5,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί και αναφέρομαι μόνο στα φυσικά πρόσωπα. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι η πλατφόρμα για τα νομικά πρόσωπα δεν έχει ανοίξει ακόμα και οι πληροφορίες όλες λένε ότι αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουνίου. Το παραπάνω γεγονός καθιστά επιτακτική την ανάγκη από τώρα το Υπουργείο να δώσει μια νέα καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις, διότι καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι αδύνατο να υποβληθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσα εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Η ευθύνη σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ, και αυτό γιατί ενώ η πλατφόρμα άνοιξε μεν στις 31 Τρίτου, η πλατφόρμα ακόμα και σήμερα που μιλάμε έχει κενά, και ποια είναι αυτά? Υπάρχουν ακόμα οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν ανεβάσει βεβαιώσεις αποδοχών για εργαζόμενους. Υπάρχουν ακόμα, ευτυχώς, εκτός Κρήτης είναι τα παραδείγματα που αναφέρομαι, νοσοκομιακά ιδρύματα που δεν έχουν ανεβάσει βεβαιώσεις αποδοχών, ενώ ακόμα και χθες υπήρχαν οργανισμοί του δημοσίου που άλλαξαν βεβαιώσεις που ήδη είχαν αναρτηθεί. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να συμπληρωθεί μια φορολογική δήλωση θα πρέπει ο φορολογούμενος, πολύ περισσότερο ο ορολογιστής του, να είναι σίγουρος ότι τα στοιχεία που βρίσκει στην πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι πλήρως και σωστά ενημερωμένα. Ουσιαστικά οι συνάδελφοι ξεκίνησαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις και όπως αυτό το φαίνεται και στο διάγραμμα των υποβολών της ΑΔΕ μετά την Πρωτομαγιά, και γι' αυτό είναι τόσο χαμηλός ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων.